Σπίτια και επιχειρήσεις, από το ακροτήρι μέχρι και το Μάλεμε, έβαζαν στόχο οι τρεις Βούλγαροι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων. Ένας 34χρονος, ένας 30χρονος και ένας 22χρονος φέρονται να είναι οι δράστες των κλοπών που διαπράχθηκαν από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου, αλλά και της ληστείας σε βάρος μιας 74χρονης στα Κουνουπιδιανά. Ακούω διάφορα, εμένα δεν μου έχει συμβεί, εύχομαι να μην συμβαίνει σε κανένα. Η παραβατικότητα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και στην Ήπεθρο και στις πόλεις, παντού. Τι να πω. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων οδηγήθηκαν στα ίχνη των τριών Βούλγαρων, αξιολογώντας στοιχεία τεσσάρων υποθέσεων κλοπών και της ληστείας. Προχώρησαν σε έλεγχο στα σπίτια τους, όπου βρέθηκε αρχικά ένα κυνηγητικό όπλο, μαχαίρια και φυσίγγια. Και στην πορεία της έρευνας, οι άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας βρήκαν πλήθος κοσμημάτων, τιμαλφών και διαφόρων αντικειμένων, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στους παθόντες. Βγήκα έξω, είχαν κλέψει τη γειτόνισά μου. Σε μερικές μέρες μου κλέψανε και το δικό μου σπίτι. Αυτά. Οι φερόμενοι δράστες μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα κατάφεραν να μπουν σε ένα αναψυκτήριο, μια κατοικία, ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και σε μια ταβέρνα στην περιοχή του Μάλεμε, από όπου απέσπασαν από χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι επαγγελματικούς εξοπλισμούς, τρόφιμα και ινοπνευματώδη ποτά συνολικής αξίας άνω των 9.000 ευρώ. Δεν είμαι από εδώ, αλλά αυτά τα φαινόμενα δεν είναι καθόλου ευχάριστα και βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα το θέμα δεν πάει καθόλου καλά, υπάρχει αύξηση εγκληματικότητας και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Τι να πρωτοκάνει η αστυνομία? Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Την ίδια στιγμή από την υποδιεύθυνση ασφάλειας εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.